μέρος της Συνολιστικής Επιτροπής εδώ του κόμμου των Νέων Δανειών. Έχουμε συγκεντρώσει σε περίπου μία ώρα περισσότερα από 150 τρακτέρ, ίσως και περισσότερα. Περιμένουμε ακόμα 4-5 μεγωδιά να έρθουν εδώ να μας ενισχύσουν τη δύναμή μας. Αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ πέρα έχει βγει από χθες από τη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο ΠΚΑΠ Αγιομάμα, που είχε πλημμυρίσει από πάρα πολλούς αγρότες, ξεπέρασε τους 350 αγρότες. Βλέπουμε ότι όλοι είναι εξαγριωμένοι, ότι αυτά τα μέτρα που πάνε να περάσουν θα μας εξαφανίσουν, θα μας εξεντώσουν. Δεν είναι αντιμετωπίσιμα. Και πριν μισή ώρα, κλείσαμε για περίπου 3/4 τον δρόμο, τον κόμβο εδώ των Νέων Δανειών. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, τους θέλουμε όλους μαζί μας. Αλλά είπε κάτι επιτέλους πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν Χαλκιδική, να ακουστούμε στο Πανελλήνιο, γιατί βλέπουμε γίνονται πάρα πολλά μπλόκα, γίνονται σε άλλους νομούς. Έχουμε μια πληροφορία από τον Πολύγυρο, χθες το πρωί έγινε μια κινητοποίηση. Οι συνάδελφοί μας εκεί την γύρω περιοχή έχουν παρατάξει το τρακτέρ τους μπροστά στην Ομαρχία και θα τα αφήσουν εκεί πέρα όσο πάει όλη η κινητοποίηση πανελλαδικά. Έχουμε επικοινωνία με το πανελλαδικό συντονιστικό, πάντα μιλάμε με όλους. Συνάδελφοί μας από την Τρίτη έχουν βγάλει και αυτοί τα τρακτέρ εκεί στην πλατεία. Περιμένουμε και αυτοί να συγκεντρώσουν κάποιες δυνάμεις από τα γύρω χωριά, να καθευθυνθούν και αυτοί σε κάποιο κομβικό σημείο, ίσως καθόλου και εδώ πέρα. Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί για να πετύχουμε κάτι και εμείς επιτέλους εδώ στο νομό μας.